Θα ασχοληθούμε με το ξενία γιατί δεν πρέπει να μείνει εκείνη η περιοχή επομένη. Θα ασχοληθούμε με το τουρισμό γιατί αξίζουμε κάτι καλύτερο. Εγώ, αν εκλεγώ, θα είμαι δήμαρχος για 5 χρόνια. Αν δεν εκλεγώ, θα δώσω τη σκυτάλη σε κάποιον άλλον και δεν θα ξανακατεύω σε δημοτικές εκλογές μετά την επόμενη πενταετία. Κλείνω την καριέρα μου με αυτή τη θητεία. Σας το ξαναλέω, δεν κάνω πίσω σε αυτά που λέω. Τώρα, αν ασχοληθώ με το βουλευτήρι και όχι, αυτό είναι μια άλλη παράμετρος, την οποία δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε. Θα ασχοληθούμε με το ξενία γιατί δεν πρέπει να μείνει εκείνη η περιοχή επομένη. Θα ασχοληθούμε με το τουρισμό γιατί αξίζουμε κάτι καλύτερο. Εγώ, αν εκλεγώ, θα είμαι δήμαρχος για 5 χρόνια. Αν δεν εκλεγώ, θα δώσω τη σκυτάλη σε κάποιον άλλον και δεν θα ξανακατεύω σε δημοτικές εκλογές μετά την επόμενη πενταετία. Κλείνω την καριέρα μου με αυτή τη θητεία. Σας το ξαναλέω, δεν κάνω πίσω σε αυτά που λέω. Τώρα, αν ασχοληθώ με το βουλευτήρι και όχι, αυτό είναι μια άλλη παράμετρος, την οποία δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε. Θα ασχοληθούμε με το ξενία γιατί δεν πρέπει να μείνει εκείνη η περιοχή επομένη. Θα ασχοληθούμε με το τουρισμό γιατί αξίζουμε κάτι καλύτερο. Εγώ, αν εκλεγώ, θα είμαι δήμαρχος για 5 χρόνια. Αν δεν εκλεγώ, θα δώσω τη σκυτάλη σε κάποιον άλλον και δεν θα ξανακατεύω σε δημοτικές εκλογές μετά την επόμενη πενταετία. Κλείνω την καριέρα μου με αυτή τη θητεία. Σας το ξαναλέω, δεν κάνω πίσω σε αυτά που λέω. Τώρα, αν ασχοληθώ με το βουλευτήρι και όχι, αυτό είναι μια άλλη παράμετρος, την οποία δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε.